Γεια σας παιδιά, μια μεγάλη νίκη του Παναθηναϊκού επί της Bayern στο Μόναχο, μια νίκη με τεράστιο βαθμό δυσκολίας, θα αναφερθώ αργότερα. Πάμε λίγο στα αγαπημένα μας σενάρια, παύλα δεδομένα της τελευταίας αγωνιστικής κυρίως για να δούμε που βρισκόμαστε, αλλά κυριότερα για το γούρι. Πριν ξεκινήσω να πω ότι η Μπασκόνη έκανε μια τρελή νίκη μέσα στη Real και η Εφές έκανε μια πολύ μεγάλη νίκη μέσα στη Φενέρ. Τελευταία αγωνιστική, η Βίρτους αντιμετωπίζει την Πασκόνια. Ο νικητής θα είναι 8ος και θα παίξει με την 7η Μακάμπη. Από αυτό το ζευγάρι λοιπόν θα προκύψει ο αντίπαλος του Παναθηναϊκού. Δηλαδή 7η Μακάμπη, 8η, είτε η Βίρτους είτε η Πασκόνια. Ο νικητής παίζει με τον Παναθηναϊκό. Η ΕΦΕΣ τελευταία αγωνιστική παίζει με τον Ερυθρό Αστέρα. Αν κερδίσει, είναι σίγουρα ένατη και ο ιτημένο του Βίρτου Μπασκόνια θα είναι δέκατο. Επομένω, ενδέχεται η πρώτη Ρεάλ να αντιμετωπίσει την ΕΦΕΣ. Μιλάμε για μια επική Ευρωλίγκα από άποψη suspense τη φετινή χρονιά. Και πάμε τώρα στα σενάρια. Στο δυσίωνο σενάριο, πάντα με το δυσίωνο ξεκινάμε, που ο χάσει από την Άλμπα τότε η λογική λέει ότι θα είναι πέμπτο και θα παίξει με μειονέκτημα έδρα με τον Ολυμπιακό. Νίκη Μπαρσελόνα, Μονακό και Ολυμπιακού ή τα Παναθηναϊκού σημαίνει αυτόματο με ο Παναθηναϊκό είναι πέμπτο και θα παίξει με τον τέταρτο Ολυμπιακό. Τώρα τα υπόλοιπα σενάρια είναι αν χάσει ο Ολυμπιακό από τη Φενέρ. Ο Παναθηναϊκός θα είναι τέταρτος και θα παίξει με πλεονέκτημα έδρας με τη Φενέρ. Αν κερδίσει ο Ολυμπιακός, χάσει Μονακό, τότε η Μπαρτσελώνα είναι δεύτερη, ο Ολυμπιακός είναι τρίτος, ο Παναθηναϊκός τέταρτος και πέμπτη Μονακό. Αν χάσει η η Μονακό είναι δεύτερη, ο Ολυμπιακός Συγγνώμη, η είναι τρίτη, ο Ολυμπιακός είναι τέταρτος και ο Παναθηναϊκός είναι πέμπτος. Αν χάσουν και οι δύο ομάδε και κερδίσει ο Ολυμπιακό, πάμε τετραπλή ισοβαθμία. Εκεί ο Παναναϊκό είναι δεύτερο. Γιατί όλε οι ομάδε θα έχουν από δύο νίκε κάποια άλλη ομάδα στην ισοβαθμία. Και τότε μιλάμε με τη διαφορά πόντων επίθεση και άμυνα. Ο Παναναϊκό έχει την καλύτερη, θα είναι δεύτερο. Η Μπαρσελόνα τρίτη. Η Μονακό τέταρτη και ο Ολυμπιακό πέμπτο. Τα υπόλοιπα σενάρια είναι ότι με νίκη τη Φενέρ. Ο Παναθηναϊκός δεν μπορεί να πέσει κάτω από την τέταρτη θέση. Όποια ομάδα από πάνω του χάσει μαζί με τον Παναθηναϊκό, άμα χάσει ας πούμε Μπαρτσελώνα ή Μονακό, ο Παναθηναϊκός την προσπερνάει και ούτω καθεξής. Και πάμε τώρα στο σενάριο το οποίο λογικά θα βγει. Λογικά, σχεδόν σίγουρα θα βγει, εντάξει, μη λέμε και χαζομάρες μεταξύ μας. Νίκη του Παναθηναϊκού επί της Άλμπα σημαίνει δεύτερη θέση, εκτός γίνει κάτι το οποίο δεν μπορεί να συμβεί. Εντάξει, μπορεί να συμβεί μια στο δισεκατομμύριο, ξέρω εγώ. Να χάσει λοιπόν η Μονακό από την Bayern μέσα στην έδρα τη τελευταία αγωνιστική και ταυτόχρονα η Μπαρτσελώνα να κερδίσει ε, τη Βιλερμπάν αν δεν κάνω λάθος μέσα στη Γαλλία με 41 πόντους παραπάνω από ό,τι θα κερδίσει ο στην Άλμπα και λέω 41 γιατί τόση είναι η διαφορά τους δεν χρειάζεται η Μπαρτσελώνα 42 παραπάνω πόντους χρειάζεται 41 γιατί αν δεν κάνω τρομερό λάθο. ίδιες νίκε, από μία νίκη μάλλον. Ίδια διαφορά, ίδια διαφορά από επίθεση και άμυνα. Και πάμε μετά στον παράγοντα επίθεση. Η Μπαρσελόνα έχει καλύτερη επίθεση. Ένα τραβηγμένο από τα μαλλιά σενάριο το οποίο δεν νομίζω ότι μπορεί να γίνει, αλλά απλά το αναφέρουμε. Για να χάσει πανανανικό στη δεύτερη θέση, αν κερδίσει την άλμπα, θα πρέπει η Μπαρσελόνα να κερδίσει με 41 πόντου παραπάνω την αντιπαλό του και φυσικά να χάσει μονακό. Πάμε στο χθεσινό παιχνίδι. Ο Παναθναϊκό δεν έπιασε πολύ ψηλά στα ανταραπόδοση. παρόλα αυτά το παιχνίδι ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Η Μπάγκερ σούταρε εκπληκτικά από το τρίποντο. Πράγμα το οποίο δημιούργησε εκνευρισμό σε εμά του φιλάθρου και του οπαδού που βλέπαμε το παιχνίδι. Σκεφτείτε του ίδιου του παίκτε. Όταν α πούμε ο Έντουαρτ ή ο ε, Μπολμάρο σουτάρουν πάνω σε άμυνα από τα 7 μέτρα και βάζουν το τρίποντο, σε εκείνο και το σημείο αλλάζει δύο φορέ το momentum και περνάει μπροστά η Bayern, ενώ ήταν τη μία 5 πίσω και την άλλη 6 ή 7 αν δεν κάνω λάθος. Εκεί ήταν πολύ εκνευριστικό, είχε πολύ μεγάλο βαθμό δυσκολία στο παιχνίδι, ειδικά με την ευστοχία που είχε, κάποια στιγμή το γράφημα έδειξε 10 στα 20. Σε εκείνο το σημείο λοιπόν μέτρησα 4 στα 5 αν δεν κάνω λάθος, ή 4 στα 6 μπορεί να χάσα κάποιο, 4 στα 5 ας πούμε, που σημαίνει 14 στα 25 τρίποντα. Και ο Παναθυναϊκό πάλευε με του δαίμονέ του και πάλευε με μια ομάδα η οποία έβλεπε το καλάθι βαρέλι. Είναι πολύ μεγάλο ο βαθμό δυσκολία όταν μια ομάδα είναι τόσο εύστοχη και δεν μπορεί να τη ξεφύγει. Ενώ είσαι καλύτερο και ποιοτικότερο προφανώ. Είχαμε εμφάνιση Χουάντσο. Ο Χουάντσο τον φώναξε ο Αταμάν Χουάντσο και ο ίδιο δήλωσε παρόν. Το καλύτερο επιθετικά παιχνίδι που έχει κάνει στον Παναθυναϊκό έχει κάνει πολύ μεγάλα αμυντικά παιχνίδια. 6-7 πολύ μεγάλα αμυντικά παιχνίδια, αλλά το πρώτο ολοκληρωμένο παιχνίδι του Χουάντσο ήταν αυτό στο Μόναχο. Επίση, ο Σλούκα πήρε το πολύ μεγάλο τρίποντο και το έβαλε στο 65-63. Ο Γκραντ ο οποίος δεν ήταν πάρα πολύ καλός αλλά έχει βάλει το τρίποντο προσευχή στο 70-70 που η μπάλα πάει πάνω από το στεφάνι, χτυπάει στο στεφάνι, πάει πάνω από το στεφάνι και τελικά πέφτει μέσα. Ήταν το τρίποντο προσευχή που ξεκόλλησε τον Παναθηναϊκό γιατί μετά ακολούθησε το κλέψιμο και το κάρφωμα του Λεσόρ στον ευνηδιασμό και ξεκόλλησε εκεί ο Παναθηναϊκός. Αλλά αυτή η ευστοχία τη Μπάγκεν ήταν πραγματικά εκνευριστική. Ο Αταμάν άνοιξε το rotation. Πάρα πολύ καλό ο Παπαπέτρου. Θα μπορούσα να πω και Παπαπέτρου παρόν, αλλά ο Παπαπέτρου δήλωσε παρόν και στο παιχνίδι στη Μαδρίτη. Έτσι ήταν πάρα πολύ καλό αμυντικά και όταν του ζητήθηκε και επιθετικά στο παιχνίδι στη Μαδρίτη που κέρδισε πάνω από 20 στη Ρεάλ. Πολύ μεστό παιχνίδι από τον euh, Παπαπέτρου. Κάποιοι παίχτε βρέθηκαν σε μέτρια βραδιά. Δηλαδή ο Ναν ξεκίνησε με τον Απασάρη και όχι με τον Εκτελή. Οπότε πήγε λίγο πίσω μέχρι να βρει ρυθμό. Ο Γκραντ δεν ήταν πάρα πολύ καλό. Ο Γκριγκόνη ήταν πάρα πολύ κακό. Ο Σλούκα ανέβηκε στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Κώστα, ο Αντιτοκούμπο έδωσε πολλέ βοήθειε. Ο Μίτογλου ξεκίνησε εξαιρετικά. Αλλά από ένα σημείο και μετά κολούσε. Πώ το λένε, τράκανε με το ταμπλό και με το στεφάνι. Γι' αυτό τον πέταξε έξω και μπήκε μέσα ο Χουάντσο, ο οποίο έκανε πολύ καλό παιχνίδι. Τα 5 λεπτά του Βιλντόζα τα θεωρώ θετικά. Μια μεστή εμφάνιση από τον Παναθναϊκό. Μια εμφάνιση που δείχνει μέταλλο, δείχνει χαρακτήρα μπροστά του έχει το παιχνίδι με την άλμπα δεν ξέρω πως θα γίνει και ο Πανανεγκός θα του στραβώσει αυτό το παιχνίδι και θα το χάσει δεν μπορεί να χαθεί η δεύτερη θέση δεύτερη θέση που θα φέρει λογικά τη Μακάμπη εκτός και αν γίνει κάποια έκπληξη ε, του νικητή Βίρτου Μπασκόνια και ο Πανανεγκός που εξηγείται με τη Βίρτου ή με την Μπασκόνια ε, με πλεονέκτημα έδρα. πάντα αλλά νομίζω ότι έχει κάνει μια μυθική χρονιά ο Παναθηναϊκός, Έχουμε μιλήσει ότι έχει κάνει 5 γκέλε σε δικά του τουλάχιστον παιχνίδια από τα 11 που έχει χάσει. Τα πέντε θα μπορούσε να τα έχει πάρει και αυτή τη στιγμή ξέρω εγώ να παίζει την πρωτιά με τη Ρεάλ. Αλλά και αυτό που έχει κάνει τώρα είναι μυθικό. Όλοι λέγαμε στην αρχή τη χρονιά και εγώ μαζί. Α μπει η ομάδα στα play-in. Είναι μεγάλο βήμα ακόμα και από την πρωτη θέση να μπει στα play-in. Ο Παναγιώτο από την πρωτη θέση από τη δεύτερη από το τέλος βρίσκεται στη δεύτερη από την αρχή. Τρομερός ο Αταμάν. Το είπε και τον κοροϊδεύαν κάποιοι. Θα παρατηρήσετε λοιπόν ότι έχω σταματήσει από το Δεκέμβριο να ασχολούμαι με μεταγραφολογία. Ο Παναθηναϊκός έχει ένα στόχο, είναι συγγνώμη, συγκεντρω... συγκεντρωμένο σε αυτόν και αυτόν ακολουθεί. Στηρίζουμε την ομάδα, πολύ βαθιά υπόκληση στον απίστευτο κόσμο που πήγε και στήριξε την ομάδα Παναθηναϊκός ίσον μαχητική ψυχή ο Παναθηναϊκός είναι ο κόσμος του και τον στηρίζει πάρα πολύ είναι αδιανόητο αυτό που βγήκε χθε ότι 12.000 άνθρωποι βρίσκονται στη λίστα αναμονή για να πάρουν εισιτήριο με την Άλμπα πραγματικά μυθικά πράγματα από τον κόσμο και το λαό του Παναθηναϊκού και τους αξίζει ένα μεγάλο μπράβο. Κλείνοντας, Είπαμε ότι δεν μιλάμε για μεταγραφολογία, για νεώσει να Αυτά δεν. Κανονικά δεν πρέπει να μιλάμε. Θα μιλήσω όμω και θα πω. Μιτσάρα, τα έχει κάνει σχεδόν όλα τέλεια φέτος. Το μόνο που σου μένει είναι καλής τον Ναν και τον manager του. Βγάζει μια λευκή επιταγή, την υπογράφει. Γράφει το όνομα Κέντρικ Μέλβιν Ναν. Τη δίνει τον Ναν και του λε συμπλήρωση το ποσό. Από ό,τι ακούγεται η ΕΦΕΣ δίνει 4 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο στο Κέντρικ Ναν, δηλαδή το συμβόλαιο του Λάρκιν. Ο Λάρκιν παίζει και για τον Παναθηναϊκό, το πιο πιθανό είναι να πάει στη Φενέρ. Δεν μας απασχολούν τα, τα μεταγραφικά, θα τα μιλήσουμε καλώς έχουν των πραγμάτων όταν τελειώσει η χρονιά. Αλλά τον Ναν οφείλει να τον κρατήσει, είναι ο, ο καλύτερος παίκτη της Ευρώπης, θα το λέω σε κάθε βίντεο. Αυτά που κάνει είναι μυθικά και δεν έχει την παραμικρή ασυλία. Δεν αναφέρθηκα στους διαιτητές. Διαιτησία εμετός, τρίτο φάουλο λεσόρ, ενώ έχει φάει αγωνιά στο πρόσωπο. Απίστευτα πράγματα. Καλάθηκε φάουλο του Λούσιτς ενώ έχει δώσει ο ίδιος αγωνιά στο πρόσωπο του, του, λεσόρ. Τέλος πάντων, η διαιτησία εμετός, ο Πανέκος έχει μάθει όμως να... Παίζει με κόντρα διατησία. Αν εξαιρέσουμε κάποια παιχνίδια στην αρχή όπου εκνευριζόταν πλέον, δεν του δίνει καν σημασία και απλά περνάει πάνω από κάθε ομάδα. Το πράσινο τρένο έχει προορισμό το Βερολίνο και εμείς οφείλουμε να στηρίξουμε αυτήν την ομάδα μέχρι τέλους. Να είστε όλοι καλά, πάμε ομάδα, πάμε αρρώστια και τα λέμε σύντομα.